Τότε ο Πέτρος αντέδρασε με τρόπο παράδοξο. Έπεσε στα γόνατα του Κυρίου και του είπε: «Έξελθε απ' εμού ότι ανήλ αμαρτωλός ημί, Κύριε». Αξίζει να επιμείνουμε και να δούμε τι σημαίνει αυτός ο λόγος του Πέτρου και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στη δική μας ζωή. Ο λόγος αυτός του Πέτρου δείχνει πολύ μεγάλη αρετή. Δεν είναι σύνηθες να ομολογεί κάποιος την αμαρτωλότητά του τη στιγμή της επιτυχίας του, να συντρίβεται όταν τον ευλογεί ο Θεός. Τα λόγια αυτά είναι λόγια ανθρώπου που έχει πηγαία ευσέβεια και βαθιά συνέστηση αμαρτωλότητος. Φανερώνουν άνθρωπο που ζει τη μετάνοια και έχει αληθινή ταπείνωση και αυτογνωσία. Ο λόγος αυτός του Πέτρου αποτελεί φρόνημα και όλων των Αγίων, οι οποίοι σε κάθε ευεργεσία του Θεού ταπεινώνονται πιο πολύ, αναγνωρίζουν σταθερά τη δική τους αναξιότητα και το θαυμαστό έλεος του Θεού, και γι' αυτό γίνονται άξιοι όλο και μεγαλύτερων ευεργεσιών, κάτι ασφαλώς που οφείλουμε να κάνουμε όλοι. Μπορούμε και εμείς να μιμηθούμε τον Απόστολο Πέτρο όταν έχουμε συνείδηση ότι δεν είμαστε άξιοι των ευεργεσιών που απολαμβάνουμε. Όταν έχουμε τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, όταν διαπιστώνουμε ότι δεν αξίζουμε τα δώρα που μας δίνει, επειδή είναι πολύ εύσπλαγνος και ελεήμων. Το σημαντικότερο όμως είναι να ζούμε σωστά τη χριστιανική ζωή, η οποία δεν αφορά σε εσωτερικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, αλλά σε τρόπους εσωτερικών αλλαγών ως καρπών μετανοίας. Αληθινή χριστιανική ζωή δεν είναι να θέλουμε τον Θεό υπηρέτη της εγωιστικών αναγκών μας, αλλά πραγματικό Κύριο της ζωής μας, να Του δώσουμε την καρδιά μας, να Τον αγαπήσουμε, να ταπεινωθούμε απέναντί Του με υπακοή στο θέλημά Του. Αληθινή χριστιανική ζωή είναι η αδιάκοπη αναζήτηση του Θεού και η ζωντανή μας ουσιαστική μαζί Του. Τότε θα νιώσουμε την ευλογία και την επίσκεψή Του και θα μπορούμε να λέμε και εμείς μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, γεμάτη ευγνωμοσύνη και συντριβή: «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε». Αγαπητοί μου αδελφοί, τα δίχτυα ήταν κατάφορτα από ψάρια, πρώτη φορά τόσα πολλά. Αν τα πουλούσαν θα είχαν ένα καλό εισόδημα. Όμως οι απλοί ψαράδες της Γενισαρέτ δεν έριξαν βλέμμα πλεονεξία στα δίχτυα, αλλά με τα μάτια της καθαρής ψυχής τους ανοιχτά αντιλήφθηκαν την επίσκεψη του Θεού στην καθημερινότητά τους, και αυτό άλλαξε τη ζωή τους. Αν σταματήσουμε και εμείς να αγαπούμε τον Θεό για τα δώρα Του, και αν προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον ίδιο, είναι βέβαιο ότι θα ζήσουμε τις ευεργεσίες της παρουσίας Του στην καθημερινότητά μας, με αποκορύφωμα τη μετοχή μας στην αιωνιότητά Του. Αμήν. Υπομεν πάντες εξ όρης ψυχής και εξ όρης διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός του Πατέρων ημών, Θεόμεν.